Λοιπόν, εκλογική διαδικασία από τη μία στο ΠΑΣΟΚ, από την άλλη ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το παζλ με τις υποψηφιότητες τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούγα νωρίς το πρωί πληροφορίες που έλεγαν ότι ξέρετε ίσως εντός της ημέρας, είτε τώρα νωρίς το πρωί είτε το απόγευμα, ότι ίσως αν καταθέσει την υποψηφιότητά του ο Στέφανος Κασελάκης. Ζητούμενο είναι να δούμε τελικά πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το σκηνικό και τι θα γίνει, γιατί νομίζω ότι και από την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει εκείνος ο χώρος και ο χρόνος, λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, κύριε Δημήτρη Κλαράκη, που είστε συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, να καθυστερούν πράγματα όταν η κοινωνία έχει πάρα πολλές μεγάλες ανάγκες και ο ρόλος των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι πολύ πολύ σημαντικός. Και μέχρι σήμερα αυτό το αλληλοφάγωμα δεν βοηθάει. Καλημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε, προφανώς τα κόμματα έχουν ένα θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν σε μια δημοκρατία και αυτό είναι να αντιπολιτεύονται όταν είναι στην αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και όταν κυβερνούν να παίρνουν εκείνα τα μέτρα που θα προωθήσουν την κοινωνία για μια καλύτερη ζωή. Και ο στόχος των κομμάτων δεν πρέπει να είναι να εξάγουν τα προβλήματά τους στην κοινωνία και την εσωστρέφειά τους, αλλά να εξάγουν λύσεις. Οπότε ναι, θα συμφωνήσω ότι πρέπει αυτός ο κύκλος να κλείσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα και ο ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει στον φυσικό πολιτικό του ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό σημαίνει πολύ απλά όχι να αντιπολιτεύεται μόνο την κυβέρνηση για όσα πρέπει, αλλά να προτείνει και λύσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Διότι είμαστε σε μια περίοδο που περισσότεροι από εμάς έχουμε τεράστια θέματα στην καθημερινότητα. Πολλοίς κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και επιβίωσης. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά πιεστικές. Υπάρχει και τεράστια ακρίβεια, τη ζούμε όλοι. Οπότε ο κόσμος ζητάει από τα κόμματα αυτή τη στιγμή σοβαρότητα, προτάσεις, λύσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή του. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι θα πρέπει όσο το δούμε πιο γρήγορα αυτό το κομμάτι που δυστυχώς είναι αρκετά παρατεταμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι μετά την εκλογική ήταν το 23 ουσιαστικά δεν υπήρχε η ηρεμία που θα θέλαμε και στον βαθμό που θα θέλαμε, να κλείσει η περίοδος των ανταραχών και των κλειδονισμών και να προχωρήσουμε παρακάτω. Τα προβλήματα λοιπόν και η επίλυση των προβλημάτων και η κατάθεση προτάσεων λέτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Είσαστε αισιόδοξος ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα σταματήσει αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα πάμε σε εκείνο το σημείο που πραγματικά η κατάθεση των προτάσεων και η αντιμετώπιση των προβλημάτων θα είναι η μόνη πρόκληση που θα αντιμετωπίζει το δικό σας το κόμμα? Κοιτάξτε, είμαι αισιόδοξος υπό την έννοια ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι να αντιληφθούν το βάρος των πολιτικών ευθυνών τους. Και με σοβαρότητα και την αναγκαία πολιτική ενότητα να καταστραφεί το σχέδιο και η στρατηγική ώστε αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακτήσει την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα του στην κοινωνία, αφετέρου να δημιουργήσει το πλαίσιο αυτό που θα αρχίσει ξανά ο κόσμος να μας ακούει και να ενδιαφέρεται για το τι λέμε και σε επόμενο στάδιο να έχουμε δημιουργήσει έτσι τους όρους μιας εκλογικής νίκης απέναντι στη δεξιά που είναι και ο πολιτικός αντίπαλος, να ανατραπεί η σημερινή νεοφιλελεύθερη δεξιά πολιτική και να έρθει μια προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό για να γίνει θέλει δουλειά, θέλει λιγότερες κουβέντες στα μέσα ενημέρωσης και διεξυφισμούς και περισσότερη δουλειά μυρμηγκιού στο εσωτερικό του κόμματος, διαβούλευση με την κοινωνία, επαφή με τον κόσμο και τους ανθρώπους. Αυτό για να γίνει όμως θέλει να υπάρχει και μια στοιχειώδης ηρεμία, καλό κλίμα, συνεργασία και συντροφικότητα. Και δυστυχώς από το 23 και μετά που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές και περίπου την μισή του εκλογική δύναμη δεν υπήρξε. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, ο νέος πρόεδρος από τη στιγμή που εξελέγει βρέθηκε σε μια κατάσταση που υπήρχαν μονίμως προβλήματα και κλειδονισμοί. Ελπίζω στους κύκλους που άρχισε το 23 με την εκλογική ήττα και την παρέτηση του Αλέξη του Τσίπρα κάποια στιγμή θέλω να κλείσει και να προχωρήσουμε. Αυτό θέλει και ο κόσμος μας, ο οποίος είναι και στεναχωρημένος και θυμωμένος
Αυτό όμως είναι και ο ρόλος που έχει διαδραματίσει το κόμμα. Τα κόμματα δεν υπάρχουν σε αυτό το σκοπό, δεν είμαστε λέσχες, ούτε σύλλογοι που απλά υπάρχουμε για να κάνουμε μία εκδήλωση. Έχουμε έναν ουσιαστικό θεσμικό ρόλο να διαδραματίσουμε στη δημοκρατία, που αν το διαδραματίσουμε δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Πόσο αισιόδοξο είστε ότι ξέρετε, γιατί δεν βλέπω πως, δεν ξέρω πως βλέπετε το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, ή εξαιτίας της πολιτικής σας εμπειρίας και αυτών που γνωρίζετε εκ των έσω, πόσο αισιόδοξο λοιπόν είστε ότι μπορεί να έρθει αυτή στο τέλος η ηρεμία, να υπάρξει αυτή η συντροφικότητα για να φύγει ο θυμός από τον κόσμο, η δυσπιστία, και να έρθει εκείνο που λέει, είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσετε, ότι θα προσπαθήσετε στην επίλυση του δικού μας προβλήματος, των δικών μας προβλημάτων. Τους βλέπετε διατεθειμένους, τους υποψηφίους ή τις παρατάξεις ή όλα τα μέρη, όπως θέλετε μπορείτε να τα πείτε, να κάνουν αυτά τα βήματα, αυτές τις κινήσεις? Γιατί σας έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, κύριε Κλαράκη, τουλάχιστον εγώ αυτό μπορώ να το καταγράψω μέσα από το πλαίσιο της δικής μου εκπομπής, να μιλάτε για ενότητα κλπ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέτε αυτό. Τώρα το ότι δεν εισακούγεστε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κοιτάξτε, εγώ πάρα πολλές φορές και σε δικές μας κουβέντες, αλλά και με άλλους συναδέλφους σε δημοσιογράφους και σε άλλες τηλεόρασεις, είχα πει ότι κάνω έκκληση όλα τα στελέχη, ιδίως τα κεντρικά, να σταματήσουν αυτό το διεξυφισμό, ειδικά στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας, και τα σχόλια που ήταν αρκετά δεικτικά, γιατί δεν κερδίζουν τίποτα ούτε στο εσωκομματικό παιχνίδι, και αντιθέτως πληγώνουν, στεναχωρούν και θυμώνουν τον κόσμο μας. Και τον κόσμο που ήταν κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ ή που φύγανε κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, ή γενικότερα τον δημοκρατικό κόσμο, που φαίνεται να υπάρχουν κόμματα σε ένα κομμάτι που, για να γίνει σωστά η κοινοβουλευτική δημοκρατία, θέλει να υπάρχουν ισχυροί φορείς που εκπροσωπούν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς φαίνεται ότι είναι σε κρίση όλο το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε κλειδονισμούς σοβαρούς ξαφνικά και στη Νέα Δημοκρατία και μια δημοσιοκρατική δική του κατάρρευση. Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ έχει τα δικά του θέματα, έχουν εκλογές, υπήρξαν αμφισβητήσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια μεγάλη κινητικότητα στην κοινωνία. Νομίζω ότι τα κόμματα δεν έχουν εκτιμήσει διάφορα πράγματα. Και ένα από αυτά που επιμένω είναι ότι μετά την πανδημία υπήρξαν σοβαρές κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στον τρόπο που κινείται και ψηφίζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Θα πρέπει να καθίσουν ο καθένα τη δική του οπτική γωνία να αναλύσει σωστά στο πώς είναι σήμερα η κοινωνία, τι θέλει σήμερα η κοινωνία και τι πρέπει να κάνουν τα κόμματα. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ενδοσχολική βία. Τα παιδιά προφανώς είναι αντανάκλαση της κοινωνίας, των σπιτιών και των προβλημάτων που κομίζουν, και αυτά βγαίνουν και στην πράξη. Η λύση δεν είναι απλά η καταστολή στα σχολεία σε παιδιά 15-16 χρονών. Παιδιά αυτά κουβαλάνε το σπίτι τους, τις παραστάσεις τους, τα social τους, την τηλεόρασή τους, τα οικονομικά ή οικογενειακά προβλήματα που έχουν. Τα παιδιά που ζουν την πανδημία, εκείνο το δίχρονο του σοκ, του εγκλισμού. Πρέπει λοιπόν η κοινωνία να αντιληφθεί, κυρίως τα κόμματα που έχουν το ρόλο να λειτουργούν προθετικά και να δίνουν λύσεις, ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι το δεδομένο, και επί τη βάση αυτό να δώσουν και ρεαλιστικές λύσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν ένα κόμμα έχει πολιτική ενότητα, δηλαδή έχουν συμφωνήσει όλοι οι φορείς σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο παράγει αποτελέσματα, και αυτά τα αποτελέσματα εξάγονται. Αντί λοιπόν να εξάγουμε προβλήματα, να εξάγουμε λύσεις για την κοινωνία. Μακρύ να σας ακούσουν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, την Κυριακή νομίζω έχετε και κεντρική επιτροπή. Το Σάββατο είναι η κεντρική επιτροπή, το μονοήμερη. Θα επικυρώσει τα διαδικαστικά και του συνεδρίου, και από εκεί και πέρα προχωράμε για την εκλογή συνέδρων 19 με 20 του Οκτώβρη. Το συνέδριο θα γίνει 1 με 3 στην Αθήνα και οι εκλογές 24 Νοεμβρίου πρωτογύρως, και εφόσον απαιτηθεί δεύτερος 1 του Δεκέμβρη. Αυτό είναι ο δικός χάρτης που έχουμε αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να κλείσουμε και όπως πολύ καλά το είπατε οι υποψηφιότητες, δεν ξέρω πόσο θα είναι ακόμα. Ακούγονται πέρα από το Σωδόντο Κασελάκη που αναμένεται να καταθέσει την υποψηφιότητα, ακούγεται ότι ενδεχόμενα υπάρχει και ένας ακόμα υποψήφιος, δύο, θα το δούμε. Λοιπόν,
Να περιμένουμε, να δούμε. Νομίζω ότι το μήνυμα το στείλατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το τι είναι αυτό το οποίο απαιτείται και χρειάζεται, έτσι ώστε να φύγει και αυτός ο θυμός, να επέλθει η ηρεμία, να υπάρχει η συντροφικότητα και η παραγωγή πολιτικής και επίλυσης προβλημάτων και από τη δική σας την πλευρά. Ούτως ή άλλως, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό για το λόγο αυτό, δηλαδή με λόγο και συντροφικότητα και ενότητα να επιλύουν προβλήματα. Αυτό δεν κάνει κανείς να το ξεχνάει, κανείς μα κανείς από τους υποψηφίους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.